Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης φαίνεται ως μια τυπική διαδικασία επειδή κυρώνει στο πρώτο του άρθρο μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, εκφράζει και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με τις άλλες διατάξεις που συμπληρώνουν το σχέδιο νόμου μια συνολικότερη πολιτική αντίληψη, φιλοσοφία, στρατηγική, κατά τη γνώμη μας λανθασμένη, για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που προξένησε η τραγική πυρκαγιά στο Μάτι, προβλήματα τα οποία παραμένουν μετά από ένα και πλέον χρόνο, με ευθύνη φυσικά πρώτα και κύρια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, προβλήματα όμως που έτσι όπως πάει το πράγμα δεν πρόκειται να επιληθούν, με ευθύνη τώρα της νέας κυβέρνησης, της νέας δημοκρατίας. Και όταν μιλάμε για επίλυση προβλημάτων στο Μάτι, τα πράγματα είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα. Μιλάμε για τις αποζημιώσεις που πρέπει να λάβουν οι κάτοικοι στο 100%. Μιλάμε για τις επισκευές και τις ανακατασκευές κατοικιών. Μιλάμε για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα δασικά, την απορρίπανση της περιοχής, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και υποδομών με ευθύνη του κράτους, δρόμοι, αντιπλημμυρικά έργα, αντιδιαβρωτικά έργα. Και φυσικά μιλάμε και για την ικανοποίηση και άλλων ετοιμάτων που έχουν διατυπωθεί από τους φορείς της περιοχής, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία ενός δημόσιου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική και η εύρυθμη λειτουργία των άλλων δομών υγείας. Κατά τη γνώμη μας, σε σχέση με αυτά, ούτε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που διαφημίστηκε από την κυβέρνηση με βαρύγδουπο τρόπο, ούτε οι συμπληρωματικές διατάξεις που έρχονται σήμερα στο σχέδιο νόμου δίνουν λύση και απάντηση σε αυτά τα κρίσιμα προβλήματα. Το μόνο που κάνουν είναι αφενός να αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα αυτονόητα, στοιχειώδη, λιγότερο από τα στοιχειώδη, πιο κάτω από τα στοιχειώδη, όπως είναι ο καθαρισμός του γνωστού οικοπαίδου, το ζήτημα με τους εγκαυματίες, κάποιες παρατάσεις στις διαδικασίες, αφετέρου, και δεν είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας, να μεταθέτουν την επίλυση αυτών των σοβαρών ζητημάτων από την ευθύνη του κράτους και της κεντρικής διοίκησης, είτε στο τεχνικό επιμελητήριο, είτε σε μια, κατά τη γνώμη μας, αμφιλεγόμενη εταιρεία. Και αμφιλεγόμενη όχι τόσο ως προς τη σύνθεσή της, αλλά ως προς τους σκοπούς, τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες αυτής της εταιρείας. Τι φέρνει η κυβέρνηση σήμερα με το παρόν σχέδιο νόμου? Έρχεται καταρχάς να κυρώσει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε τις ημέρες της συμπλήρωσης ενός έτους για λόγους κυρίως, τότε όταν εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για λόγους κυρίως επικοινωνιακούς. Γιατί ουσιαστικά το μόνο που έλυσε πρακτικά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήταν ο καθαρισμός του γνωστού οικοπαίδου στη Λεωφόρο Μαραθώνος από τα καμένα κλαδιά, που έπρεπε να γίνει γιατί όντως υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος, όμως δεν χρειαζόταν γι' αυτό κάμια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα μπορούσε να γίνει και με κρατικά μέσα. Λοιπόν, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήρθε για να γίνει ο καθαρισμός από ό,τι λέχτηκε, γράφτηκε κτλ. Από συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες και να μεταφερθούν τα κλαδιά επίσης σε συγκεκριμένο χώρο ιδιωτικής εταιρείας. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι ακόμη και για τα αυτονόητα, όπως είναι ο καθαρισμός ενός οικοπαίδου, το κράτος επαφίεται και οι κυβερνήσεις στην ευγενική χορηγία των, ευγενική εντός πολλών εισαγωγικών, χορηγία προσφορά των χορηγών. Βεβαίως και η προηγούμενη κυβέρνηση καλλιέργησε αυτή τη λογική. Το δεύτερο άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που αφορούσε την εταιρεία Μάτι ξανά, ήταν απλά και μόνο μια εξαγγελία. Γιατί ουσιαστικά τώρα έρχεται η κυβέρνηση με τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου να συγκεκριμενοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης εταιρείας. Για παράδειγμα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου στο άρθρο 2 μιλούσε για μια εταιρεία η οποία θα έχει κυρίως συμβουλευτικό ρόλο, συμβουλευτικό περιεχόμενο. Ενώ τώρα στο σχέδιο νόμου μιλάει και για εκτελεστικές αρμοδιότητες της συγκεκριμένης εταιρείας και μάλιστα πολύ σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες της συγκεκριμένης
εταιρείας. Για την ουσία της εταιρείας θα μιλήσουμε παρακάτω. Άρα τα δύο από τα τρία άρθρα, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ήταν άνευ ουσιαστικής πρακτικής σημασίας και μπήκαν κυρίως για να στηθεί όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι με αφορμή τον ένα χρόνο πάνω στις πλάτες και τα προβλήματα ταλαιπωρημένων και πονεμένων ανθρώπων που είναι στην περιοχή. Το μόνο άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που έχει μια κάποια πρακτική αξία, κατά τη γνώμη μας αρνητική, είναι το άρθρο 3, που στην ουσία μεταβιβάζει στο τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο την ευθύνη του κράτους και του αρμόδιου Υπουργείου για τη σύνταξη ειδικού χωρικού σχεδίου για τις πληγήσεις περιοχές και μάλιστα κατά παρέκκληση από τις πάγιες διατάξεις της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά αναθέσεις, συμβάσεις, προμήθειες και ούτω καθεξής. Πρακτικά, σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα. Για ποιο λόγο το κράτος παρετείται από αυτό το καθήκον και ουσιαστικά μεταβιβάζει μία ευθύνη, που είναι η σύνταξη του ειδικού χωρικού σχεδίου για το ΜΑΤΙ, στο τεχνικό επιμελητήριο, που ναι μεν είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όμως δεν πάβει να είναι ένας επαγγελματικός φορέας. Κατά τη γνώμη μας, αυτή είναι η λογική του νομοσχεδίου συνολικά. Είναι η λογική της μεταβίβασης της ευθύνης που πρέπει να έχει το κράτος, τα συναρμόδια υπουργεία και η κεντρική διοίκηση σε διάφορα άλλα κέντρα και παράκεντρα και όχι εκεί που πραγματικά ανήκει. Πάμε τώρα στο άλλο άρθρο, στις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου που είναι καινούργιες και δεν περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Καταρχήν να δηλώσουμε ότι συμφωνούμε με τις ρυθμίσεις και για τους εγκαυματίες, και για τις παρατάσεις και για την ρύθμιση για τον περιβάλλοντα χώρο. Με τις εξής παρατηρήσεις και ερωτηματικά. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τους εγκαυματίες, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι παροχές προς αυτούς θα είναι δωρεάν. Αποκλειστικά δωρεάν, αλλά και το πώς θα εξασφαλιστεί αυτό. Γιατί στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, δεν προβλέπεται για το θέμα αυτό, για την περίθαλψη των εγκαυματιών και τις παροχές προς αυτούς, δεν προβλέπεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, ενώ για τον ΕΟΠΗ κάνει λόγο για ενδεχόμενη δαπάνη. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά. Και δεύτερον, προβλέπεται στο σχέδιο νόμου διαδικασία κατηγοριοποίησης των εγκαυματιών. Για ποιο λόγο υπάρχει? Τι εννοείται όταν λέτε κατηγοριοποίηση των εγκαυματιών? Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Η ιατρική κατηγοριοποίηση προφανώς μπορεί να υπάρχει. Κάποιο είναι πιο σοβαρό, κάποιο είναι λιγότερο σοβαρό περιστατικό. Όμως νομική κατηγοριοποίηση στο σχέδιο νόμου δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορούν δηλαδή οι παροχές προς αυτούς τους ανθρώπους να εξαρτηθούν από άλλα κριτήρια. Και τρίτον και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά τους εγκαυματίες, το οποίο φυσικά δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου, είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι ανίκανοι για εργασία, δεν μπορούν να εργαστούν και όσοι κάνανε αιτήσεις για την παροχή αναπηρικής σύνταξης στην πλειοψηφία τους, αν όχι συνολικά, έχουν απορριφθεί και τους δοθήκανε ποσοστά αναπηρίας λιγότερο από 67% με βάση αυτά τα απαράδεκτα πρωτόκολλα που θεσπίστηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα επίσης που υπάρχει με τους εγκαυματίες. Συμφωνούμε επίσης με τις παρατάσεις που δίνονται για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και για την υποβολή των αιτήσεων. Θεωρούμε μάλιστα ότι και αυτή η παράταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη, ειδικά για τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, γιατί είναι λογικό ότι οι συνέπειες στους πληγέντες από αυτή τη μεγάλη καταστροφή δεν αντιμετωπίζονται αυτές οι συνέπειες, ούτε εξαφανίζονται σε ένα ή δύο χρόνια. Και είναι τραγικό να σκέφτεται κανείς ότι μετά από ένα ή δύο χρόνια, αν κάποιοι άνθρωποι καταφέρουν να αρθροποδήσουν και να φτιάξουν ένα σπίτι, ότι θα είναι αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, με πληστηριασμούς και με κατασχέσεις. Όσον αφορά τις αιτήσεις για τις άδειες επισκευής και στεγαστικής συνδρομής, εδώ υπάρχουν, συμφωνούμε με τις παρατάσεις, όμως και εδώ υπάρχουν τα εξής σοβαρά προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται. Ποια είναι αυτά? Οι άδειες επισκευής που έχουν μέχρι στιγμής εκδοθεί είναι 354 μόνο. Στις άδειες ανακατασκευής, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ούτε μία
από τις κατατόπους πολεοδομίες λόγω καθυστερήσεων. Ως προς τις κατεδαφίσεις, από τις αρμόδιες υπηρεσίες υποδομών έχουν εκδοθεί σχεδόν 470, με τον αριθμό όμως των ιδιοκτητών που έχουν ενδιαφερθεί να προχωρήσουν στις περαιτέρω διαδικασίες να μην ξεπερνά τους 276. Οι 10 κατεδαφίσεις είναι επί της ουσίας στάσιμες, καθώς αν εξαιρεθούν, κύριε Υπουργέ, 60 που έγιναν εθελοντικά από δύο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και ακόμη 40 που τις ανέλαβαν οι ιδιοκτήτες, οι υπόλοιπες κατεδαφίσεις είναι ακόμη εν αναμονή της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Ειδικό πρόβλημα έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, συναντάται σε όσα σπίτια υπέστησαν ζημιές και βρίσκονται μέσα σε δασικές περιοχές και τα οποία στη συντηρητική τους πλειονότητα δεν διαθέτουν οικοδομικές άδειες. Για τα συγκεκριμένα σπίτια οι διαδικασίες έχουν παγώσει, καθώς επί του παρόντος δεν επιτρέπεται να δοθεί στους ιδιοκτήτες τους η παραμικρή βοήθεια για την αποκατάσταση των ζημιών ή για την αγορά σπιτιού σε άλλη περιοχή. Για τη στεγαστική συνδρομή και χρηματοδότηση. Με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου του 19, έχουν εκδοθεί 146 βεβαιώσεις καθορισμού δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. Όμως για να αρχίσει η εκταμείευσή τους για τις ανακατασκευές, πρέπει να έχει γίνει πρώτα η κατεδάφιση και να έχει βγει η σχετική άδεια. Άρα και αυτό ακόμη προς το παρόν είναι παγωμένο. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί να έχουν εκδοθεί κανονιστικές πράξεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις, όμως οι συνέπειες όλων αυτών στη ζωή, την καθημερινότητα και τα προβλήματα των πληγέντων είναι από ελάχιστη έως μηδαμινή. Και αυτά τα σοβαρά προβλήματα και οι αιτίες αυτών των προβλημάτων δεν αντιμετωπίζονται ούτε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ούτε με τις υπόλοιπες διατάξεις που έρχονται στο σχέδιο νόμου. Τι προβλέπεται στο σχέδιο νόμου? Ότι η ανάθεση και η εκτέλεση μιας σειράς έργων, υπηρεσιών, υποδομών, αναγκαίων λέμε εμείς, και πολλά περισσότερα χρειάζονται, ανατίθενται σε μια αστική εταιρεία και με δαπάνες, προσέχτε, που βαρύνουν μόνο τον ειδικό λογαριασμό αρρωγής πυροπλήκτων. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με αυτόν τον ειδικό λογαριασμό. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, διορθώστε με, και σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις που έχουν γίνει, αυτός ο ειδικός λογαριασμός που σχηματίστηκε και από πόρους του δημοσίου αλλά και από δωρεές διαθέτει ένα ποσό της τάξης περίπου το πολύ των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν το διαθέτει και αυτό το ποσό. Και αν το διαθέτει και αυτό το ποσό. Γιατί θυμίζω ότι για την απαλλαγή των πληγέντων από τον ένφια για 5 χρόνια που ανακοίνωσε η σημερινή κυβέρνηση, τη σωστή απαλλαγή, δεν λέμε εμείς όταν, τη σωστή απαλλαγή των πληγέντων από τον ένφια, η κυβέρνηση είχε πει ότι θα διατεθούν χρήματα από τον ειδικό λογαριασμό αρρωγής. Κακός. Γιατί αυτός ο λογαριασμός έχει άλλο στόχο. Έχει στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και όχι να εισπράττει το δημόσιο χρήματα από αυτόν τον λογαριασμό, δήθεν για να απαλλάξει από τον ένφια. Υπόθηκε μάλιστα αυτό πριν, αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Σπίρτζη. Βεβαίως, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Σπίρτζης. Άλλες είναι οι αμαρτίες του για το μάτι, αλλά σε αυτό το ζήτημα έχει δίκιο. Άρα αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Διατέθηκαν ή θα διατεθούν χρήματα από τον ειδικό λογαριασμό για το ζήτημα του ένφια, τις απαλλαγές, και πόσα απομένουν σε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό? Δεν είναι επομένως δυνατόν σε καμιά περίπτωση η ανάπλαση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Ναι, όλη αυτή τη περιοχή, τα αναγκαία έργα, οι υποδομές, όλα αυτά που περιγράφονται στο σχέδιο νόμου και πολλά ακόμη λέμε εμείς που πρέπει να γίνουν δεσμευτικά μόνο από τους πόρους του ειδικού λογαριασμού. Πρέπει να υπάρχει η ευθύνη του κράτους. Και το δεύτερο σοβαρό ζήτημα, και τελειώνω με αυτό, έχει να κάνει με την εταιρεία. Εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να συσταθεί ένας οργανισμός με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και με εκπροσώπων των κατοίκων, των σφορέων της περιοχής και να έχει την ευθύνη της υποβολής προτάσεων, την ευθύνη του ελέγχου και ούτω καθεξής. Όμως είναι άλλο αυτό και είναι άλλο η σύσταση μιας εταιρείας με χαρακτηριστικά παραθεσμικού κέντρου, με ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες και μάλιστα με παράκαμψη διαδικασιών, με τους κανόνες, όπως λέτε, της ιδιωτικής οικονομίας. Θυμίζω ότι αυτοί οι κανόνες έκαψαν το μάτι. Οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και της αναρχίας.
Στην ουσία λοιπόν δεν θέλετε τη συμμετοχή των τοπικών φορέων σε μια διαδικασία ανάπλασης της περιοχής. Θέλετε να μεταθέσετε την ευθύνη τη δική σας. Ωραία. Και να διαχυθεί η ευθύνη του κράτους και η πολιτική ευθύνη σε διάφορα άλλα κέντρα, είτε λέγεται ΤΕΕ είτε λέγεται αστική εταιρεία, και μάλιστα με τους λιγοστούς πόρους που περιέχει ο ειδικός λογαριασμός. Εσείς το λέτε αυτό αποκεντρωμένη διαχείριση, εμείς το λέμε διάχυση και μετάθεση της ευθύνης. Για αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, και για άλλους που θα αναφέρουμε, εμείς, με εξαίρεση τα ζητήματα που συμφωνούμε και τα επισημάναμε, δεν συμφωνούμε με τη λογική που διέπει την αρχή του νομοσχεδίου.